Ο Κίβος ερήφθη για το άνευ προηγουμένου σκάνδαλο με τα ερευνητικά προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου 7 φυσικά πρόσωπα και μία εταιρεία που παραπέμπονται σε απευθείας δίκη ενώπιον του κακουριωδικίου στις 29 Νοεμβρίου. Η ανακριτική ομάδα από το ΤΑΕΛΕ η οποία εδώ και μήνε δούλεψε εντατικά για να ξεσκεπάσει το σκάνδαλο, καταφέρε σήμερα να καταχωρήσει την υπόθεση στο επαρχιακό δικαστήριο Λεμεσού. Από του 14 που είχαν συλληφθεί αρχικά για το σκάνδαλο, κατηγορούνται οι η... 57χρονοι πρώην ΤΕΠΑΚ, 38χρονο γιο προελειτουργού... 39χρονοι νύφοι πρώην λειτουργού, 41χρονος καθηγητής τεπάκ, 2 ανώτεροι λειτουργοί Πανεπιστημίου Κύπρου 60 και 61 ετών, 41χρονος αναλυτής συστημάτων πληροφορική καθώς και μια εταιρεία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 7 θα βρεθούν αντιμέτωποι με περισσότερες από 300 κατηγορίες που προκύπτουν από 26 συνολικά δικήματα. Για του υπόλοιπου 7 που είχαν συλληφθεί για το σκάνδαλο, έδωσε οδηγίε ο Γενικό Εισαγγελέα χθε, όπω ενταχθούν στου μάρτυρε κατηγορία, αφού συνεργάστηκαν με τι αρχέ στο πλαίσιο τη διερεύνηση τη υπόθεση. Κατά τη σημερινή διαδικασία, ενώ πριν του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το δικαστήριο αποφάσισε όπω θα αφαιθούν ελεύθεροι και οι 7 με περιοριστικού όρου. Η εγγύηση για την 57χρονη πρώη λειτουργό καθορίστηκε στι 100.000 ευρώ, όπω για τον 41χρονο καθηγητή του ΤΕΠΑΚ.